Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας. Η Αδαμαντία Λιόλιου θα μας ενημερώσει. Χρόνια, ότι τα μέτρα προστασίας της υγείας μας. Πρόκειται, Λίνα, για εικόνες που έχουμε να τις δούμε χρόνια, καθώς είναι κατάμεστο το κέντρο της Αθήνας από διαδηλωτές. Εμείς βρισκόμαστε στα προπήλαια, στην οδό Πανεπιστημίου. Επικρατεί το αδιαχώρητο, είναι γεμάτα ακόμη και τα πεζοδρόμια. Δεν πέφτει καρφίτσα, ενώ έχουμε ενημέρωση πως και η οδός Πατησίων ακόμη έχει πλημμυρίσει με κόσμο. Η φράση πάρε με παιδί μου όταν φτάσεις είναι το σύνθημα που έχει γίνει σύμβολο τις τελευταίες αυτές ημέρες και αυτή η χή και κυριαρχή στα συνθήματα των διαδηλωτών. Είναι συγκεντρωμένοι μαθητές, φοιτητές, νέοι άνθρωποι αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη και γονείς όπως και μέλη εργατικών σωματείων. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι τα γράμματά τους, τα δάκρυά τους έχουν στερέψει και πλέον έχουν μετατραπεί σε οργή. Όπως λένε, βρίσκονται σήμερα εδώ προκειμένου να δώσουν φωνή στους συνανθρώπους τους, στους συμφοιτητές τους, στους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό αυτό δυστύχημα, όπως και σε εκείνες τις μανάδες που δεν θα ξαναδούν τα παιδιά τους. Στο πλευρό τους βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική απεργία. Όλοι μαζί λοιπόν στηρίζουν και τα δίκαια, όπως λένε, αιτήματα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. Όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και καιρό υποστήριζαν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο προσωπικό, να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συστήματα για να αποφευθούν οποιαδήποτε ατυχήματα ή και δυστυχήματα. Και ζητούν, Λίνα, εδώ όλοι να υπάρξει τιμωρία και να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που τους ανήκουν, όπως επίσης και να διαλευκανθούν όλα τα αίτια της τραγωδίας αυτής. Και εμείς να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν φταίει η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα. Φταίνε το καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνησαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Αυτό το σύνθημα αντυχεί σήμερα απ' άκρης άκρης σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη χώρα. Είναι μεγάλες, αισιόδοξες, μεγαλειώδεις οι απεργιακές συγκεντρώσεις. Είναι μεγάλη η συγκέντρωση. Στην Ομόνια ο Γιάννης Γιάκας θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Είναι ο σκηνοθέτης τώρα, κατάλαβα. Λίνα, καλησπέρα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις ατόμων που βρέθηκαν στα σακίδια τους φωτοβολίδες. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 προσαγωγές, ενώ στο σακίδιο ενός ατόμου βρέθηκε και ένα όπλο ρέπλικα, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και πραγματοποιούνται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος του κέντρου της Αθήνας, καθώς είναι μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια σήμερα. Ενώ να προσθέσουμε, Λίνα, πως η σταθμή του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Ομόνια είναι κλειστή.